Να πούμε στον κύριο Ραπτόπουλο την πρώτη καλημέρα, να το βάλουμε στην παρέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε θέλουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο εδώ. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Καλά περνάτε. Γεια σου, Κωστή. Πολύ καλή ψυχοθεραπεία κάνετε. Είδατε. Και το καλό ξέρετε είναι ότι κάνουμε ψυχοθεραπεία, παίρνουμε και τον κόσμο τα λεφτά γι' αυτό. Εδώ γελάμε όλοι. Άστα, ρε. Εγώ έκανα το πλήκτο τα μπάτζετ, κύριε Ραπτόπουλε. Λοιπόν, τα ξέρουμε τα μπάτζετ. Είσαι Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, έχεις κάτσει, μας παρακολουθήσατε πρωί, το ξέρουμε. Και επειδή βλέπεις τον Μπογδάνο να λέει πείμα, εγώ νόμιζα θα βγεις και με ένα πείμα σε εμάς σήμερα, καταλάβεις, να μας αποκαθιλώσεις, έτσι. Όχι, εμείς του ποδοσφαίρου είμαστε και πιο σκληροί. Δεν λέμε πείματα. Τα πείματα που λέμε εμείς είναι τροφή για το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Οπότε πριν έρθω εγώ εδώ πέρα, μου κάνανε μάθημα. Πρόσεξε από τον πώς θα μιλήσεις, μη βρίσεις κτλ. Μας ακούνε λέει πολλές γυναίκες το πρωί, λέει νοικοκυρές. Το κοινό το δικό μου βέβαια δεν αποτελείται από γυναίκες νοικοκυρές, αποτελείται από αρκουδόμαγκες, από χουλιγκάνους, από. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι αρκετός κόσμος μας ακούει και εκτός ποδοσφαίρου. Οπότε μπήκαμε στην περιπέτεια να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο και διευρύναμε τους ορίζοντες μας. Κύριε Ραπτόπουλε, θέλω να σας πάω λίγο σε Λιάγκα. Γιατί δήλωσε τώρα ο Λιάγκα στο βίντεο και για σας το έβαλα ότι αποφάσισα πλέον να απαντάω από την εκπομπή μου. Γελάσαμε αβίαστα εμείς. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, μια που όπως είπατε ότι πλέον έχετε φύγει από το αθλητικό πεδίο. Σολάρετε, παρακαλώ. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ παρακολουθώ εκπομπές και τα λοιπά όσο μπορώ, περισσότερο αθλητικές, αλλά μ' αρέσει πολύ η τηλεόραση. Είμαι παιδί της τηλεόρασης, αν και κάνω ραδιόφωνο 4 ώρες τη μέρα. 4 ώρες και μισή ώρα σε ένα περιφερειακό κανάλι στην Κομωτινή, αθλητικό. Πόσο budget, κύριε Ραπτόπουλε, από πόσες μεριές τα παίρνετε και μετά μιλάτε για φτώχεια στην τηλεόραση, συγγνώμη, δηλαδή 5 δουλειές. Και μπράβο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εμείς είμαστε μεροκαματιάριδες. Ναι. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Για να βγάλεις ένα ικανοποιητικό μισθό και να ζεις αξιοπρεπώς, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Και να είσαι από τους πρώτους για να πληρωθείς κιόλας. Δηλαδή, πληρώνεται ο πρώτος, αν πληρωθεί ο δεύτερος, είναι είδηση. Από τον τρίτο και κάτω υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Οπότε, εδώ στη Θεσσαλονίκη τα μπάτζετ και χαμηλότερα είναι και πληρώνονται οι πρώτοι. Τώρα, ο Λιάγκας. Μου είναι αντιπαθής. Και μου είναι αντιπαθής ο οποιοσδήποτε άντρας δουλεύει με τη γυναίκα του στην ίδια δουλειά και είναι δευτεράντζα. Oh. Δηλαδή μου είναι αντιπαθής, μου ήταν αντιπαθής και ο Παπαμιχαήλ, ας πούμε, όταν είχα πει στο βιντεάκι, διότι ήταν δευτεράντζα της Αλίκης. Όταν έκανε ο ίδιος 4-5 ταινίες μόνος του, ήταν πάρα πολύ καλός. Όταν δουλεύεις με τη γυναίκα σου, καταρχήν δεν είσαι ο εαυτός σου. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνεις. Δηλαδή, να είσαι φούρναρης και να δουλεύεις στο φούρνο με άλλους 4 αρκουδόμαγκες μαντραχαλαίους μέχρι εκεί απάνω και να είναι και η γυναίκα εκεί. Αλλιώς δουλεύεις, αλλιώς μιλάς, αλλιώς συναναστρέφεσαι. Δεύτερον, κάτσε ρε Κώστα, περίμενε εδώ. Πά να γκρεμίσει εσύ την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια που οι πιο πολλοί δούλευαν μαζί οικογενειακά. Είχαν μια οικογενειακή επιχείρηση. Έτσι δουλεύει και ο Γιώργος με τη ΦΕΗ. Οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι, κοίταξε να δεις. Δεν τα λες καλά τα γράμματα. Διότι σε μια χώρα με 60% διαζύγια, αυτοί βρίσκονται στο σπίτι μόνο, έτσι. Φαντάζεσαι τώρα και για την γυναίκα. Το λέω εγώ και για τον άντρα. Ναι, φαντάσου τώρα. Φαντάσου τώρα, να τον έχεις, να τον πλένεις, να τον ταΐζεις, να ξυπνάει το πρωί με εκείνη τα μούτρα, πρισμένος, να παίρνει τηλέφωνο. Ναι, το ίδιο και ο άντρας. Τη βλέπει τη γυναίκα με τις ταχούνες, με τις χιλάρες εκεί, με τις παντελονάρες. Φοβάσαι μήπως ο Λιάγκας βαρεθεί τη ΦΕΗ, δηλαδή. Φοβάσαι μήπως βαρεθεί τη ΦΕΗ ο Λιάγκας. Κοίταξε, αυτό είναι δεδομένο στα ζευγάρια και όταν δουλεύεις και μαζί, θέλει ρε παιδί μου η γυναίκα την ελευθερία της. Ο άντρας να βγει με τους φίλους του στη δουλειά. Ύστερα, μετά στεναχωρέθηκα πολύ που είπε για τον Βουτσά μερικά πράγματα και διέκρινε. Κύριε Ραπτόπουλε, θα βάλω λίγο ίντριγκα πριν πάει στον κύριο Βουτσά. Διακρίνω όμως και από την άλλη ότι μπορεί να υπάρχει μια ζήλια που ο κύριος Λιάγκας, ο Γιώργος, έχει μια καρακαλώνα γυναίκα συμπαρουσιάστρια. Μπορώ να το ερμηνεύσω και έτσι αν θέλω. Που τον χαρακτηρίζεται δευτεράντζα. Κοίταξε. Και κοίταξε, Θεσσαλονικιά. Στις δουλειές. Που την πήρε εδώ πέρα τον Ρολαρισαίος.
Κυλκισιώτησα είναι, ρε, ποια Θεσσαλονίκη. Από το Κυλκισιώτησα. Βόρεια. Από το Κυλκίσι είμαστε 60 χιλιόμετρα. Δηλαδή, και ένας από την, μια από την Κόρινθο να πει ότι είναι Αθηναία. Όχι. Το θέμα είναι ότι στις δουλειές μας όλοι είμαστε αντίπαλοι με το αντίπαλο κανάλι. Πολύ ωραία. Όμως υπάρχει και εσωτερική αντιπαλότητα. Όταν έρχονται λοιπόν οι μετρήσεις, λέει, ξέρω εγώ, εμείς στο αθλητικό Μετρόπολη βγήκαμε πρώτοι. Ωραία. Πιάνουμε λοιπόν να δούμε εξειδικευμένα. Άμα εγώ είμαι πίσω, ξέρω εγώ, από τον προηγούμενο δύο πόντους, μου τη βγαίνει, μου τη λέει. Ή με τον συνεργάτη μου που κάνω μαζί την εκπομπή, οι δυο μας που κάνουμε, έχουμε και εκεί εσωτερικό ανταγωνισμό. Μόνο εμείς εδώ είμαστε αγαπημένοι, δηλαδή. Δηλαδή. Ναι. Μόνο εμείς εδώ είμαστε. Αλλά εμείς δεν είμαστε σύζυγοι, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, είναι διαφορετικό. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Ραπτόπουλος θέλει να πει ότι ουσιαστικά ο Γιώργος Λιάγκας μπορεί και να τρώει παντόφλα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ρε παιδί μου, δεν είσαι ο εαυτός σου τώρα. Δηλαδή, είναι πιο υποτονικός, φοβάται. Μπαίνει τώρα στη δουλειά τη δικιά σας, εδώ. Δηλαδή, μπαίνει ένας καραγκόμενος μέσα στο στούντιο. Ναι, μπήκε. Και έρχεται η Φέη και τον φυλάει. Κάτσε ρε, τον φυλάει η κοπέλα. Τον φυλάει η Φέη. Βάζει αυτό στο χέρι λίγο πιο κάτω. Ε, ο Λιάγκας τι θα κάνει, θα γελάει έτσι πώς... Τι θα κάνει δηλαδή. Ή μπαίνει το αντίθετο. Μπαίνει μια ωραία γυναίκα. Και πρέπει ο Λιάγκας να κάνει κομπλιμέντο. Γιατί είναι και στη δουλειά αυτό, να πει μια καλή κουβέντα. Εσύ τι λες, ότι όταν πάει στο σπίτι δεν του λέει πώς τις μίλησες έτσι, πολύ θάρρος πήρες κτλ. Εδώ κολλάει η έρευνα, Κώστα, εδώ κολλάει η έρευνα που βγήκε, τη διαβάσει την έρευνα. Φυσικά τη διαβάσαμε. Γι' αυτό έριξα την ατάκα για την παντόφλα. Απίστευτη έρευνα, παιδιά. 7 στους 10 Έλληνες. 3 στους 10 Έλληνες. 3 στους 10 Έλληνες. Τρώνε ξύλο από τη γυναίκα τους. Τρώνε ξύλο από τη γυναίκα τους. Απαλύτως φυσιολογικό. Παντρεμένος είσαι, Κώστα, παντρεμένος δεν είσαι. Ναι, ναι, και... Θα σου εξηγήσω, βεβαίως, θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Ναι. Πριν 30 χρόνια, 20, πριν 50 χρόνια, πάρ' το από την αρχή, οι παππούδες μας, μπαίναμε στο σπίτι, δεν τολμούσα να τους πούνε κουβέντα οι γιαγιάδες μας, τις τραβούσα ένα βρωμόξυλο. Τις ρίχναν και στο κρεβάτι, τις κάνανε και ένα παιδί. Έτσι λοιπόν αυξήθηκε ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Ήρθε η Μαργαρίτα, ήρθε η Γιάννη μάλλον μετά με τον Ανδρέα. Όχι, πρώτα ήρθε η Μαργαρίτα. Στην αντεπίθεση οι γυναίκες. Η Μαργαρίτα, η Γιάννη, έφαγε τον κόμμα από τη Μαργαρίτα. Ναι. Αντιστράφηκαν οι όροι. Σήμερα λοιπόν ένας άντρας, ο οποίος είναι άνεργος ή από 1.800 ευρώ παίρνει 900. Δεν είναι πλέον ο κυνηγός, δεν είναι πλέον αυτός ο οποίος είναι ο ηγέτης, δεν είναι αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εκπέμπει σεβασμό μέσα στο σπίτι. Ναι. Γιατί τα περισσότερα διαζύγια και οι ξυλοδαρμοί που λέτε τρώνε ξύλο οι άντρες, μα έρχεται από το καφενείο. Έτσι. Τι λεφτά έφερε σήμερα, τίποτα. Πού ήσουν στο καφενείο, τι έκανες, έβλεπα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η οικονομική κρίση. Έφερε και τη ΦΑΠΑ η οικονομική κρίση. Στον ΠΑΟΚ μένουμε. Ναι, είναι γεγονότα που ξεκινάνε από το οικονομικό. Mm. Εμένα οι συμμαθητές μου, εγώ μένω στην Τούμπα, μια πολύ έτσι σκληρή περιοχή, λόγω ΠΑΟ και τα λοιπά. Εμένα οι συμμαθητές μου στα 27 τους, στα 28 τους, φύγανε από την Τούμπα. Ναι. Πού πας, Μιχάλη, πάω στο Ρεόκαστρο, παντρεύομαι τη Φωτεινή. Αγάπες, λουλούδια, ιστορίες και τα λοιπά. Ο άλλος πήγε στον Τρίλοφο, σε μια καταθλιπτική περιοχή, ο άλλος πήγε στο Πανόραμα, βρήκε πρίκα και τα λοιπά. Τους βλέπω τώρα στα 47 μας, γυρνάνε πίσω, ένας-ένας. Τι έγινε, Μιχάλη, με έδιωξε η Φωτεινή. Γιατί σε έδιωξε η Φωτεινή, γιατί έχασε τη δουλειά του. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν χάνουν οι Άγγλες τις δουλειές τους και αμέσως και μετά τρώνε και πόδι, κατάλαβες, έτσι πάει. Πέστα, ρε, πέστα. Πάει λοιπόν μετά, κοιμάται στη μάνα στον μπαμπά, που είναι στα τελευταία 75-78, αυτές οι λίγες. Παίρνει και λίγο από τη σύνταξη. Ναι, λίγο από τη σύνταξη, ναι. Όχι δεν πληρώνει ΔΕΗ, όχι παίρνει το αμάξι των Nissan του γέρου. Βρίσκει καμιά γκόμενα χωρισμένη με δύο παιδιά κτλ. Αυτή η βιόλα γίνεται. Το τραγικό ξέρετε που θα συμβεί και άλλο στην τραγικό. Όλη ιστορία. Όταν πεθάνουνε οι τελευταίοι συνταξιούχοι, εκεί θα δείτε και θα δούμε την πραγματική κρίση. Κύριε Ραπτόπουλε, να βάλω λίγο στην κουβέντα μας new entry όμως. Αυτό που λέτε είναι μία έτσι αναδρομή με ιστορικές αναφορές βεβαίως, τις οποίες τιμούμε. Όμως τώρα μιλάμε πάρα πολύ για το ψάρι. Και βγαίνουν βεβαίως συνδάλματα. Δηλαδή, πρωταγωνιστές με πολλά κιλά τεστοστερόνη και λένε, Απόστολος Γκλέτσος, έχω ψήσει ψάρι και από τις δύο πλευρές. Και βγαίνει και ο Γρηγόρης στο μούλτι που είδαμε και λέει: ζήλεψα αυτή την τηλεοπτική ατάκα. Θα θέλατε αντίστοιχη ατάκα και στη δική σας εκπομπή από πρωταγωνιστή να σας πει ότι εγώ
το έχω μελώσει το μελομακάρονο. Εμείς θα θέλαμε να βγει ένας ποδοσφαιριστής, μπουρτάλ, όπως λένε οι παοξίδες, μπουρτάλ, και να βγει και να πει αυτό το πράγμα. Φαντάσου τώρα εμείς στη Θεσσαλονίκη που έχουμε σαν σύμβολο, οι παοξίδες που έχουν σαν σύμβολο μπουρτάλ, τον Γκαρσία. Να βγει ο Γκαρσία, ο αγριομούρης, ο ψηλός, που βαράει τα μπουνίδια, να πούμε, κτλ. Και να μας πει ότι ψήνω την μπριζόλα, το ψάρι και από τις δύο μεριές. Ή τρώω με την μπριζόλα. Αυτό είναι, ναι. Ναι, αυτό ξέρεις τι είναι. Αν το πει ένας άντρας χαμηλού βεληνικούς, δηλαδή ένας ήσυχος ανθρωπάκος, ο οποίος έχει το ρόλο του, έχει μια έτσι, ζωή κτλ. Ο Γκλέτσος, όταν ήταν 25-30 χρονών, πλακωνόταν στα μπουνίδια, πλακωνόταν στα κλωτσίδια, γκομενάρες το ένα τ' άλλο, είχε δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Όταν, ας πούμε, εσύ έχεις μπει στα ρινγκ, κάνεις τον πιγμάχο, κάνεις ράνις και φτάνεις στα 50. Εμείς σε γουστάραμε γιατί είχες τις γκόμενες, πιτσιρικάδες, ότι βαρούσες τις μπουνιές κτλ. Δηλαδή, απομυθοποιήθηκε ο Αποστόλης, λες, δηλαδή. Απομυθοποιήθηκε. Τι λέει Θεσσαλονίκη, αυτό το σχολιάζει η Θεσσαλονίκη. Το σχολιάζει, υπάρχει όταν... ατάκα για σου ρε Γκλέτσο, δηλαδή. Βέβαια. Βέβαια. Ο Αλέφαντος μου έλεγε, όταν ήμουν μικρός, λέει, πήγαινα στο σινεμά και έβλεπα τις μπουνιές που έριχνε ο Ροκ Χάτσον. Κάτι μπουνίδια ο Ροκ Χάτσον, ιστορίες από κάτω κτλ. Όταν έμαθα, λέει, όμως, ότι ή το γκέι. Έπαθε ένα σοκ. Έπαθα ένα σοκ. Το ίδιο έπαθε και η Ντενίση. Φάει και παράξενο την Ντενίση. Ω, καλέ, πώς αυτό, κλάματα και ιστορίες. Λοιπόν, είναι ένα σοκ, γιατί ο Γκλέτσος, στα μάτια ενός άντρα, αλλά και στα μάτια των θηλυκών, ήταν το απόλυτο αρσενικό. Ναι, αλλά ο Βαρύς ο Μάγκας. Στα χωριά, εγώ μαθαίνω τώρα. Τι έγινε? Ο κύριος Γκλέτσος έχει ίνδαλμα στις γυναίκες, διότι, όπως καταλαβαίνεις, θέλουν πολλές γυναίκες να τον κατακτήσουν μετά από αυτή τη δήλωση. Γυρνάει και αντιστρόφως. Έχουν και ένα βίτσιο με γυναίκες. Δηλαδή, αυτό τώρα σου λέει δεν μπορεί να ήταν τόσο φεμινιστική όλη αυτή η κουβέντα. Είναι αλήθεια, παιδιά. Διαβάστε και λίγο παραπολιτικό. Νιώθω συγκλονισμένη. Ακούστε λίγο. Μισό λεπτό. Να πάμε. Μισό λεπτό. Κύριε Ραπτόπουλο, λένε από πάνω το κοντρόλ, επειδή. Οι γυναίκες είναι ανομαλάρες. Μπορεί πραγματικά. Μείνετε εδώ, μείνετε εδώ. Παρακαλώ πολύ. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Καλημερίζουμε την κούκλα, την υπέροχη, την Έλσα Ντόλι που είναι κοντά μας. Και έχουμε βεβαίως. Ναι. Δεν σε ακούω. Το Χριστινάκι αρρώστησε. Το Χριστινάκι είναι άρρωστο. Από το άρρωστα αυτή, γιατί είναι η μάνα της κουφή, κυρίες και κύριοι. Δεν έξες τι, έχω ανοίξει το. Και έχω φυσικά και από τη Θεσσαλονίκη το νούμερο 1 τρέτ στο αθλητικό ραδιόφωνο, τον κύριο Κώστα Ραπτόπουλο. Σε ζωντανή σύνδεση. Καλημέρα, Κώστα. Συνεχίζουμε. Μη μου λες μόνο πράγματα που με τρομάζουν και πάμε σε διαφημίσεις. Τι ήρεμα. Αγάπη και φως. Τρόμαξες. Τρόμαξα λίγο. Τρόμαξα λίγο. Να σου Εντάξει. πω. Μπήκαμε εδώ, με το τραγούδι. Εδώ εμείς τα πράγματα. Συγγνώμη. Ναι, τα βλέπουμε αλλιώς. Τα βλέπουμε. Λέγα, και εγώ από Θεσσαλονίκη είμαι και έχουμε αλλιώς, πάνω κάτω την ίδια οπτική. Απλώς διαφοροποιόμαστε ως προς την οξύτητα. Και λίγο χρονολογικά. Νομίζω ότι σε κάποια πράγματα είσαι λίγο. Έχεις μείνει σε άλλες δεκαετίες. Κακό είναι αυτό. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Να μου λες ότι οι γυναίκες διώχνουν τους άντρες γιατί οι άντρες δεν δουλεύουν. Οι γυναίκες έχουμε βγει τώρα στον εργασιακό χώρο κάτι αιώνες. Ναι, σοβαρά, Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μια γυναίκα η οποία ο άντρας έπαιρνε 1.200 ευρώ και αυτή έπαιρνε 1.000. Και τον άντρα το διώξανε. Και μένει αυτή σαν άντρα στο σπίτι. Αυτομάτως κοινωνικός. Και οικονομικός, ο άντρας πρέπει να είναι επάνω. Εσύ τώρα πες εκεί κάτω στην Αθήνα που είσαι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η γυναίκα λοιπόν τον άντρα το θέλει κοινωνικός για να τον κρατήσει. Δηλαδή, πόσοι επιχειρηματίες κρατήσανε γάμους με γυναίκες χαμηλότερου οικονομικού βεληνικούς. Πες μου εσύ εκεί που είσαι στη Χαβούζα κάτω, μια γυναίκα η οποία κράτησε άντρα, ο οποίος να πούμε ήτανε αυτή αφεντικό, δηλαδή να έχει τα λεφτά, να έχει την εξουσία και να κρατήσει κανένα κτλ. Δεν βλέπεις όλες τις persona non grata από τις κυρίες της showbiz. Ο φτωχότερος γκόμενος που είχαν και άντρας ήταν τραπεζίτης. Γιατί δεν πήγανε να τα φτιάξουν με κανέναν delivery, να πούμε. Το έφερε η μοίρα, κύριε Λακτόπουλε, τι να κάνουμε τώρα. Ενώ ο άντρας, συγγνώμη, παντρεύτηκε και την υπερέτρια. Ναι, αλλά την Αλβανίδα, τη Ρωσίδα, την ξέρω εγώ, ναι.
Πέσανε ένα Απτόπουλο, εδώ χαιρεκροτήσουμε εμείς οι άντρες εδώ πέρα τον Απτόπουλο, το φίλο την μας. Όμορφη, την όμορφη περέτρια. Ναι, και ποια περέτρια, με τις γάμπες τις χοντρές. Κύριε Απτόπουλε, ναι, 20 χρόνια μικρότερα. Εγώ θέλω ναι, κλείνοντας ένα σχόλιο, επειδή ξεκινήσαμε και βγήκαμε με την υποψηφιότητά μας στο Eurovision. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Πώς το έχετε σχολιάσει μέσα την εκπομπή σας το νέο τραγούδι αυτό που πηγαίνουμε τέλος πάντων να δούμε αυτή μέρα, το ποντιακό ραπ κάπου. Το άκουσα εχθές και μάλιστα ήμουνα έπινα καφέ σε μια περιοχή όπου οι τραγουδιστές είναι από εκείνη τα μέρα, από την Πολύχνη. Πολύχνη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν μπορείς να μπασταρδεύεις ένα ποντιακό τραγούδι. Δηλαδή έχει μπασταρδοποιηθεί η κοινωνία γενικώς με αυτή την παγκοσμιοποίηση κτλ. Αλλά ο Πόντιος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Πόντιος θα είναι τον άκρον. Δηλαδή δεν μπαίνει μπαστάρδεμα στην ιστορία. Ο Πόντιος θα είναι ή πολύ έξυπνος ή πολύ κουτός. Ή πολύ εργατικός ή τεμπέλχανας. Ο Πόντιος θα είναι οι νέες γενιές, βγαίνουν και όμορφα παιδιά. Είσαι Πόντιος, έτσι, είσαι Πόντιος Κώστα. Μισός. Οι παππούδες μας και οι μπαμπάδες μας είχαν κάτι μητάρες, κάτι αυτάρες, κάτι κεφάλια, ξέρω. Τώρα, η δεύτερη, τρίτη γενιά βγαίνουν πιο... Ναι, βγαίνουν πιο έτσι... Μάλιστα. Οπότε έτσι είναι το τραγούδι, λες, ψιλομπασταρδεύτηκε το τραγούδι. Οπότε το τραγούδι είναι μία μίξη, να πούμε, και δεν είναι καθαρά ποντιακό. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω, ας πούμε, ποντιακό τραγούδι με αγγλικά μέσα, με ροκές μέσα κτλ. Δεν το βλέπει ο Ραπτόπουλος, κύριε και κύριοι. Μην το ξαναπαίξετε στη Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε. Ο Ραπτόπουλος δεν το θέλει. Τελειώσαμε. Ραπτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Πολλά φιλιά εκεί και στους φίλους μας κτλ. Εγώ θα έρθω το Σάββατο πάνω. Περιμένω να είσαι εδώ. Να έχετε τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Στην Αθήνα, για χαρά, είμαστε καλά.